Μετά από μια πολύ άσχολη εβδομάδα που περιείχε σύνοδο G7, σύνοδο του ΝΑΤΟ και συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τζο Μπάιντεν επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν τα αναμενόμενα. Σε πρώτη φάση πρόκειται να επιστρέψουν οι πρέσβεις των δύο χωρών στις πρωτεύουσες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι συζητήσεις επέδωσαν μικρή πρόοδο σε άλλα θέματα, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η Ουκρανία και η τύχη του φυλακισμένου ηγέτης αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη. Στην ξεχωριστή συνέντευξη τύπου μετά τη διάσκεψη κορυφής πάντως, ο Μπάιντεν ήταν πεπισμένος ότι η συνάντηση άξιζε τον κόπο. Ήταν σημαντικό να συναντηθούμε αυτοπροσώπως, ώστε να μην μπορεί να υπάρξει λάθος ή ψευδείς δηλώσεις σχετικά με το τι ήθελε να επικοινωνήσω. Έκανα αυτό που ήρθα να κάνω. Έκανα ξεκάθαρο ότι δεν θα ανεχθούμε απόπειρες παραβίασης της δημοκρατικής μας κυριαρχίας ή αποσταθεροποίησης των δημοκρατικών μας εκλογών και ότι θα απαντούσαμε. Η ουσία είναι ότι είπα στον πρόεδρο Πούτιν ότι πρέπει να έχουμε κάποιους βασικούς κανόνες με τους οποίους θα συμμορφωνόμαστε όλοι. Για επικοδομητικές συνομιλίες μίλησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνολική εκτίμηση, νομίζω ότι δεν υπήρξε εχθρότητα. Αντίθετα, πραγματοποιήθηκε η συνάντησή μας. Οι θέσεις μας διαφέρουν σε πολλούς τομείς, αλλά κατά την άποψή μου και οι δύο πλευρές έδειξαν προθυμία να κατανοήσουν η μία την άλλη και να βρουν τρόπους να έρθουν οι θέσεις μας πιο κοντά. Οι συζητήσεις μας ήταν αρκετά επικοδομητικές. Σημείο διαφωνίας φαίνεται ότι αποτέλεσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον Πούτιν να απορρίπτει τις κατηγορίες ότι καταπνίγει την αντιπολίτευση. Η Αμερική πριν από λίγο καιρό αντιμετώπισε σοβαρά γεγονότα μετά την περίφημη δολοφονία ενός Αφροαμερικανού και τη δημιουργία του κινήματος Black Lives Matter. Αισθανόμαστε κατανόηση για τους Αμερικανούς και τον Αμερικανικό λαό, αλλά δεν θέλουμε να συμβεί αυτό στην επικράτειά μας. Чтобы это происходило на нашей территории. Η απάντησή μου είναι γνωστή. Νομίζω είναι μια γελία σύγκριση. Και οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μετά από 4 ώρες συνομιλιών, λέγοντας ότι δεν υπήρξαν απειλές ή εχθρότητες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε τη Γενέβη λέγοντας ότι η επιτυχία των συζητήσεων θα φανεί στις ενέργειες της Μόσχας τους επόμενους 3 έως 6 μήνες.